απογοητευμένος από την Αντζελίνα Ζολή, δήλωσε ο Νίκος Αλιάγας μετά από τη συνέντευξη που πήρε από την ηθοποιό για την εκπομπή του στο πρώτο γαλλικό κανάλι. Ο γνωστός παρουσιαστής ταξίδευσε στο Κανκούν του Μεξικού για να συναντήσει τη Ζολή για μια συνέντευξη με αφορμή τη νέα της ταινία Salt. Σύμφωνα με το περιοδικό Very Sorry, ο Αλιάγας δήλωσε σε φίλους του ότι θα ήθελε να βρει μια γυναίκα που να έχει την ομορφιά αλλά και το μυαλό του Ζολή. Η Αντζελίνα είναι η τέλεια γυναίκα. Θα έκανα τα πάντα για να καταφέρω να βρεθώ έστω και για λίγο στο πλευρό της. Ο Αλιάγας έχει φιλοξενήσει στην εκπομπή του μεγάλες στάρ ανάμεσά του τη Μαντόνα και τη Μαράια Κάρεϊ. Πάντα του άρεσε η Ζολή και ήθελε μια συνέντευξη μαζί της. Όταν όμως κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλον και μίλησαν όχι μόνο για την ταινία, αλλά και για τη ζωή της, την καριέρα της και τα τατουάζ της, εντυπωσιάστηκε. Η γνώμη που είχα για εκείνη ήταν η καλύτερη. Τώρα που την είδα από κοντά, δεν έχω παρά μόνο να πω ότι αυτή είναι η ιδανική γυναίκα για μένα. Είναι ειλικρινής, δεν είναι σαν άλλες ηθοποιούς που μιλούν μόνο για να προωθήσουν τις ταινίες τους. Είναι χαλαρή και αυθεντική, δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό TV Magazine και πρόσθεσε ότι η Ζολή δεν ζήτησε να μάθει από πριν τις ερωτήσεις της συνέντευξης, όπως κάνουν πολλοί στάρ. Αφού τελείωσε με τις πρεμιέρες της ταινίας, η Ζολή βρέθηκε στο Πακιστάν για να συναντηθεί με Αφγανούς πρόσφυγες που πλήττονται από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.